Μη με κρίνετε για το πινέλο, μη με κρίνετε για το πινέλο. Δεν κάθομαι εγώ τώρα να βάθουμε τζάμπα με στο γκάιλα στον ήλιο. Απαστράπτουσε. Πώς θα βγει αυτό το βίντεο, Παναγία μου. Πώς να το πω ρε παιδιά, έχω χάσει τα λόγια μου σήμερα. Μασκάρα. Σωστά. Σωστά. Ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα έχουμε συγκεντρωθεί όλοι εδώ πέρα για να δούμε ένα μαγικό μακιγιάζ που σας το είχα υποσχεθεί άλλωστε στο Instagram, που είχα κάνει εγώ σε μια φωτογραφία που είχα ανεβάσει, αν μπορώ να την βάλω κάπου εδώ πάνω. Είχατε εντυπωσιαστεί όλοι με τα χείλη μου, που πρώτη φορά στη ζωή μου πραγματικά δεν είχα κάνει κάτι στα χείλη μου. Δηλαδή είχα βάλει ένα μολύβι χιλιών και ένα lip balm, πως λέγονται αυτά τα λιποζανάκια. Αυτό, και σήμερα σκέφτηκα να σας το κάνω αυτό το μακιγιάζ, να το δείτε, να το ευχαριστηθείτε. Είναι πάρα πολύ απλό, είναι βασικά πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι κάτι έξτρα, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια τεχνική που να θέλει κάποια εκπαίδευση, θα το πω εγώ. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αφού έχετε βάλει τις κρεμούλες σας και όλα σας τα σχετικά. Α, δεν σας έδειξα τι φορώ από κάτω, Είναι αυτό εδώ το φορεματάκι. Βασικά είναι σορτσάκι ολόσωμο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε τώρα. Ναι, είναι σορτσάκι. Και έχει αυτό το υφασματάκι, το πετσετέ, της θαλάσσης. Το έχω έτσι για μέσα για το σπίτι. Και θα το πάρω και στην Ελλάδα όταν θα πηγαίνουμε για μπάνιο στη θάλασσα. Αν μπορώ να το φοράω. Λοιπόν, βάζουμε την κρεμούλα μας. Την έχω βάλει εγώ από το πρωί. Θα ακούτε και λίγο την καρέκλα τώρα που φατρίζει, αλλά δεν πειράζει. Και εγώ έχω ανακαλύψει αυτά εδώ τα προϊόντα από Technique. Δεν ξέρω, φαίνεται. Ναι. Που είναι στην ουσία... Πώς να το πω τώρα αυτό. Ναι. Εγώ το χρησιμοποιώ καθημερινά, γιατί δεν έχει αυτή την βαριά... Δεν είναι τόσο βαρύ όσο το make-up. Φοράμε γενικά και έχει μια υφή πολύ περίεργη. Να φανταστείτε εδώ το απλό να κάνουμε πινέλο, το πλώνω με τα χέρια. Γιατί έχει μια υφή πολύ έτσι νερουλή και δεν με βαραίνει. Δεν ξέρω αν φαίνομαι και τέλεια. Έχω βάλει βέβαια ένα ring light, αν και είναι μέρα. Λοιπόν, βάζω. Έχω και τις πυρούκλες μου όπως έχετε δει, δεν έχουν φύγει ακόμα. Και ανακάλυψα ότι αυτό μπορεί να προήλθε κιόλας από το εμβόλιο μου του Δημήτρης. Γιατί έβγαλε κι αυτός κάτι περίεργα σπηλιά που ο Δημήτρης δεν έχει σπηλιά στη ζωή του. Ποτέ δεν είχε. Λοιπόν, και το απλώνω με το χέρι. Να δείτε τώρα εδώ τι ωραίο που θα γίνει. Εγώ έχω την απόχρωση oatmeal. Λέγεται. Ναι, μάλλον. Μπορεί να κάνω και λάθος, να μην το προφέρω σωστά. Είχα την απόχρωση biscuits, αλλά ήταν πάρα πολύ. Πώς το λένε. Ήταν πάρα πολύ ασπουλιάρικη και δεν μου άρεσε. Όχι ότι φαίνονταν μεγάλη διαφορά στο πρόσωπο, αλλά δεν ήταν έτσι όπως είναι αυτή εδώ. Αυτή μου φαίνεται λίγο πιο κοντά στις δικές μου, πώς το λένε, αποχρώσεις. Να. Λοιπόν, ναι, αυτή μπορεί να τη βρείτε και σε φαρμακεία, είναι πάρα πολύ οικονομική. Εγώ τη λέω κρέμα, παιδιά. Μου έχει κολλήσει και τη λέω κρέμα, δεν είναι κρέμα. Είναι πάρα πολύ οικονομικό, έχει νομίζω γύρω στα 4 ευρώ. Εγώ είχα πάει και φοδιάστηκα πριν λίγες μέρες, είχα πάρει 3-4 να έχω και τώρα που θα φύγω για Ελλάδα, τώρα, σε 50 μέρες, θα πάω να πάρω να έχω γενικά. Βλέπετε τι ωραία απλώνει. Εντάξει, δεν καλύπτει, αν έχεις σπηλιά τώρα π.χ. όπως έχω εγώ αυτό εδώ, αυτό που σας τα είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο, δεν τα καλύπτει, αλλά... Καλύπτει τις διχρωμίες, αν έχετε πανάδες, τέτοια πραγματάκια. Τα καλύπτει αυτά. Ναι, μπορείς να πεις ότι τα καλύπτει. Τώρα τις πυρούκλες, τις γιώτας εδώ πέρα αυτές, δεν μπορεί να τις καλύψει το καημένο. Εδώ θέλω ολόκληρο στόκο για να το καλύψω αυτό. Λοιπόν, και αφού το απλώσω παντού και έχει πάει και έχει κάτσει ομοιόμορφα. Λοιπόν, δεν μένει δηλαδή στα χέρια μετά. Μπορείς να κουμπίσεις και ρούχα. Ναι, μπορείς να κάνεις όλα.
Θα σας δείξω τι είχα κάνει στα μάτια μου εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα, όπως ξέρετε, εγώ χρησιμοποιώ αυτή την παλέτα από W7. Φυσικά και την έχω αλλάξει, δεν είναι η ίδια. Λοιπόν, την έχω αλλάξει, ενώ πήρε καινούρια. Λοιπόν, και παίρνω με ένα πινελάκι. Μισό λεπτάκι, λίγο να βρω ένα πινελάκι. Το είχα βγάλει. Το είχα βγάλει και δεν το είχα δει. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, παίρνω ένα τέτοιο και ρίχνω λίγο τη συγκαρνιέρ από αυτό που καθαρίζω το πρόσωπό μου. Και το καθαρίζω πάντα το πινελάκι και να το έχω πλύνει, δηλαδή το καθαρίζω για να είναι λίγο πιο... Μου κάθονται καλύτερα γενικά οι σκέσεις και ό,τι βάλω πάνω στο μάτι μου όταν το έχω βρεγμένο, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, και παίρνω ένα μπρονζέ που βάζω και στα μαγουλάκια και το απλώνω, μη με κρίνετε για το πινέλο, παιδιά, δεν χρησιμοποιώ πινέλα γενικά. Λοιπόν, και το βάζω σε όλο το ματάκι αυτό. Θα δείτε τι ωραίο θα γίνει, παιδιά. Είναι γενικά αυτό το μακιγιάζ, το χρησιμοποιώ το καλοκαίρι. Εμένα γενικά που μου αρέσουν οι γυαλάδες και αυτά τα πραγματάκια, τα γυαλιστερά. Έτσι, δεν βάζουμε πολύ. Λοιπόν, βλέπετε πως έχει γίνει. Βλέπετε πως έχει γίνει. Και δεν είναι παλέτα σκιών. Στην πορεία θα το καθαρίσω πάλι και θα βάλω ένα άσπρο. Δεν σας τα δείχνω τώρα γιατί εσείς μπορεί να έχετε διαφορετικά υλικά. Το άσπρο που βάζουμε για τη γυαλάδα, που κάνουμε τη γυαλάδα στα μαγουλάκια, θα πάρω από αυτό. Από αυτό θα βάλω μπόλικο. Δεν τον ντρέπομαι. Θα πάρω από αυτό. Θα τεινάξω λίγο να μην έχει πολύ ποσότητα και θα το απλώσω πάλι σε όλο το μάτι. Θα δείτε στην αρχή ότι φαίνεται πάρα πολύ έντονο, αλλά δεν θα χρειαστεί να πάρουμε άλλη ποσότητα. Δηλαδή θα πάρουμε μόνο αυτή την ποσότητα και θα την απλώσουμε και θα γίνει ένα με το υπόλοιπο που είχαμε βάλει πριν. Με το προηγούμενο που λέμε. Βλέπετε πώς φαίνεται τώρα. Καμία σχέση, δεν θα φαίνεται έτσι μετά. Το απλώνουμε σε όλο το μάτι αυτό και το βγάζουμε και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, εδώ που είναι το κόκαλο, το τραβάμε. Από πού βάζω τώρα, καλή, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, και στην πορεία θα πάω να βάλω πάλι μπρονζέ. Όχι τόσο ποσότητα που έβαλα στην αρχή, θα βάλω λιγότερη τώρα. Ειδικά εκεί που φαίνεται ότι είναι λίγο πιο άσπρο, θα βάλω περισσότερο. Ανάθεμα και αν θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό το μακιγιάζ έτσι όπως το εξηγώ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν είμαστε εκπαιδευμένοι εμείς να τα κάνουμε σωστά όλα. Σωστά. Σωστά. Ναι, και βγαίνει αυτό το... Αχ, πολύ μου αρέσει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά. Τέλος. Στην ουσία τι μου δίνει αυτό, μου δίνει αυτή τη γυαλάδα στο μάτι που μου αρέσει εμένα και με τρελαίνει. Εντάξει, τώρα χειμώνα δεν θα το έκανα να σας πω την αλήθεια, γενικά το χειμώνα βάζω πιο σκούρες αποχρώσεις, κάνω κάτι σε μαύρο, μπλε σκούρο, αλλά το καλοκαίρι, παιδιά, αυτό το πράγμα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε. Δεν είναι ούτε έντονο, αλλά ούτε ότι ξύπνησες και βγήκες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, για ένα καφέ. Λοιπόν, ιδανικά τώρα, εγώ θα έβαζα eyeliner. Αλλά επειδή τα eyeliner μου είναι τελειωμένα και δεν θέλω να πασαληφθώ και να γίνω ρεζίλη σε αυτό το βίντεο, δεν βάζω eyeliner τώρα. Νομίζω ότι στη φωτογραφία στο Instagram φορούσα eyeliner, όχι, δεν φορούσα. Περνάω κατευθείαν στα φρύδια μου. Σας έχω πει ότι εγώ τα φρύδια μου τα κάνω με eyeliner. Τα eyeliner αυτό είναι τελειωμένο, δεν είναι... Είναι μισοτελειωμένο, δεν βγάζει δηλαδή πολύ ποσότητα. Τα σχηματίζω λίγο. Τα είχα βγάλει κιόλας προχθές. Και είναι φρισκαδούρα. Έτσι, πολύ λίγο. Βλέπετε? Και στην πορεία βάζουμε μία μάσκαρα, μασκάρα. Το καλοκαίρι δεν θα χρειάζεται να βάζω μάσκαρα γιατί θα έχω τις βλεφαρίδες, οπότε
Βάζουμε αρκετή μασκαρούλα. Δηλαδή αυτό το μακιγιάζ, άντε να σας πάρει το πολύ 10 λεπτά να το κάνετε. Καλά, εγώ τώρα μιλάω κιόλα. Η μάσκαρα που χρησιμοποιώ είναι της Max Factor. Είναι η καλύτερη μάσκαρα που έχω πάρει και δεν είναι η απόχρωση μαύρη. Black, είναι η Black Brown. Λοιπόν, και αυτό είναι το μάτι μου. Απλό, καθημερινό και εύκολο. Λοιπόν, στη συνέχεια θα περάσω να σας δείξω, ας βάλουμε μάλλον αυτά στα μαγουλάκια να τελειώνουμε. Θα βάλω αυτό εδώ, το μπρόντζε. Να πάρω λίγο το πινελάκι μου. Το έχω εδώ το πινελάκι μου. Και θα βάλω λίγο εδώ πάνω. Δεν βάζουμε ούτε πούδρες, ούτε τίποτα. Πολύ λίγα πραγματάκια, απλά και φυσικά. Φυσικά δεν το λες. Θέλω να δω που θα με πάει ο κόκκαλης μετά με αυτό το μακιγιάζ. Δεν κάθομαι εγώ τώρα να βάθω με τζάμπα μες στο γκάιλα στον ήλιο. Μένα γενικά το μπρόνζε, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Βάζω μπόλικο, όπως μπορείτε να διακρίνετε. Βάζω παντού. Πασαλίγου. Και μετά ξέρετε τι θα βάλω. Αυτό που έβαλα στα ματάκια. Αν μπορούσα να το ανοίξω. Αυτή τη γυαλαδίτσα. Τη βάζω εδώ λίγο. Και λίγο κάτω από το φρυδάκι. Και την απλώνουμε. Αυτή η γελάδα δεν υπάρχει. Και η μητούλα και χείλη. Λοιπόν, και τώρα πάμε στα χείλη. Τα περιβόητα χείλη που όλοι λατρέψατε σε αυτή τη φωτογραφία. Χρησιμοποίησα αυτό το μολυβάκι από... Κάτσε να δεις, από πού το είχα πάρει αυτό, καλέ. Mystique. Πρέπει να ήταν, ναι, Mystique by Aroma Onirou. Ναι, και είναι η απόχρωση 15 lip pencil. Έχει μείνει το μισό. Με βγάζει μέχρι τον Αύγουστο. Και είχα βάλει γύρω γύρω έτσι περίγραμμα κανονικά. Στην ουσία, αυτό το μολυβάκι για τα δικά μου δεδομένα δεν απέχει πάρα πολύ από την απόχρωση των χιλιών μου. Δηλαδή τα χείλη μου εμένα δεν είναι ροζουλί. Λοιπόν, το κάνω και λίγο έτσι, ώστε να ανέβει λίγο πιο πάνω. Και στην πορεία βάζω αυτό εδώ πέρα, σας το είχα δείξει και σε άλλο βιντεάκι. Το είχα πάρει από το μαγαζί που δουλεύει η Φανή, η φίλη μου στην Ελλάδα. Και βάζω παντού. Αυτό είναι η απόχρωση, απόχρωση δεν έχει, είναι το, πώς το λένε, watermelon, ναι, καρπουζάκι. Αυτό είναι το μακιγιάζ, αυτό είναι το περιβόητο μακιγιάζ. Και τα χυλάκια. Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι να χρησιμοποιώ στα χείλη μου υδατικά προϊόντα, να μην κολλάνε. Και συνήθως θα χρησιμοποιήσω και τις Golden Rose. Τα... Έλα, πες το, επειδή δεν είμαι καλά σήμερα, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Θα χρησιμοποιήσω και τα κραγιονάκια της Golden Rose, που επίσης είναι πάρα πολύ υδατικά και δεν κολλάνε. Αυτά που δεν μου άρεσαν καθόλου είναι της Mystique, νομίζω, που είχα πάρει. Νομίζω ότι είναι άχρωμα τελείως, δεν ξέρω γιατί δεν μου κάτσαν καλά αυτά τα τέτοια, τα κραγιονάκια. Λοιπόν, αυτά. Και έτσι, να, όπως βλέπετε, καλύπτει τα πάντα. Αυτή εδώ η μαλακιούλα τα κάνει όλα. Αυτή εδώ. Αυτό εδώ το σκατό που το ανακάλυψα, δεν ξέρω πώς το ανακάλυψα. Κατά τύχη το ανακάλυψα. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να βάλετε ούτε πούδρες, ούτε τίποτα. Βάζεις απλά
Κάτι, μπορείς να βάλεις επίσης και αντιλιακή με χρώμα, που είναι πάρα πολύ καλό. Μπορείς να βάλεις ενδυτική με χρώμα. Υπάρχουν ενδυτική με χρώμα, υπάρχει, νομίζω πως υπάρχει, ναι. Μπορείς να βάλεις 1000 πράγματα μέσα στο καλοκαίρι, έτσι ώστε να μην φορτώνεις την επιδερμίδα σου πάρα πολύ. Τώρα κουνιάμαι λίγο δεξιά και αριστερά, γιατί κάθομαι στην καρεκλίτσα που γυρνάει και μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, δεν χρειάζεται να βάζετε πάρα πολλά σκατουλίδια στο πρόσωπο και να το επιβαρύνετε. Είδατε, μέσα σε 10 λεπτά κάναμε ένα μακιγιάζ το οποίο είναι τέλειο, απλό, εύκολο. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Νομίζω το μάτι. Το μάτι είναι αληθόρισα. Το βλέπετε το μάτι. Το μάτι. Γιατί εγώ τώρα δεν μπορώ να το δω καλά. Είναι ότι στο μάτι έχω κάνει κάτι, αλλά δεν έχω κάνει και πάρα πολλά. Δηλαδή, περιποιήθηκα πριν βγω έξω, αλλά δεν βγήκε και σαν καρναβάλι. Αυτό. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Αυτά. Εμένα γενικά μου αρέσει έτσι το καλοκαίρι να χρησιμοποιώ πιο απαστράπτουσες. Ναι. Αποχρώσεις, λίγο πιο γήινες, κάτι με γλιτεράκια μέσα, με σκατουλάκια τέτοια. Δεν μου αρέσει δηλαδή να κάνω κάτι σε... Μπορεί να με δεις ρε παιδί μου να βγω για ένα κρασί και να έχω κάνει και ένα μάτι μαύρο τσίτα μπόμπα, αλλά γενικά πιο πολύ έτσι, απλή, λιτή και απέριτη. Αυτά, κοτσάρεις και ένα χρυσό εδώ στο λαιμό και είσαι έτοιμη. Λοιπόν, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, ήταν ένα πάρα πολύ σύντομο μικρό βίντεο, θέλω να ελπίζω ότι σας βοήθησα. Θέλω να σας υπενθυμίσω να κάνετε subscribe σε αυτό το κανάλι για να ανέβουμε. Να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο σε περίπτωση που σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δείτε και άλλες λύσεις καλοκαιρινές από μένα. Σε μακιγιάζ, σε ρούχα, σε παπούτσια, σε τσάντες, σε ό,τι μπορείς να φανταστείς και μπορεί να βάλει το μυαλό σου. Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε και ένα βίντεο κάποια στιγμή με αντιλιακά που χρησιμοποιώ εγώ στη θάλασσα. Γιατί όχι, θα τελειώσει το καλοκαίρι θα μου πεις τώρα, αλλά ναι, μπορεί να γίνει και αυτό. Ή αυτό μπορεί να το κάνουμε στην Ελλάδα όταν θα είμαι. Γιατί τώρα εδώ πέρα αντιλιακά, μια αντιλιακή βάζω το πρόσωπο μόνο. Και είναι αυτή εδώ, από Bioderm. Δεν βάζω κάτι άλλο. Αυτά. Θέλω επίσης... Τίποτα δεν θέλω. Αρκετά θέλω είπα. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω, σας φιλώ γλυκά και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα σε κάποιο άλλο βίντεο. Φιλάκια πολλά!